Έγινε ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που όσοι το παρακολούθησαν, νομίζω να φύγουν με τις καλύτερες εντυπώσεις. Και συνήθως όταν αναμετρούνται δύο πάρα πολύ καλές ομάδες, δύο φορμαρισμένες ομάδες, το πιθανότερο αποτέλεσμα είναι ισοπαλία. Θεωρώ βέβαια ότι το αποτέλεσμα για την ομάδα μου θα μπορούσε να ήταν καλύτερο. Έχω την αίσθηση ότι είμαστε ομάδα που προσπάθησε πάρα πολύ να κερδίσει το παιχνίδι. Θα συμφωνήσω με την Ηλία ότι στην μοναδική φάση του αντιπάλου του πρώτου ημίχρονου δεχτήκαμε τον γκολ. Πράγμα το οποίο έκανε την κοντά μας πάρα πολύ δύσκολη, αντιμετωπίζοντας μια ομάδα που μέχρι τώρα ήταν αίτητη. Και μπορώ να πω ότι στο δεύτερο ημίχρονο ήταν ίσως από τις καλύτερες εμφανίσεις μας. Είμαστε πάρα πολύ πιεστικοί. Ισοφαρίσαμε με ένα γκολ που ήταν εξαιρετικό και στη δημιουργία και σε εκτέλεση. Πιέσαμε και στα 90 λεπτά να τελειώσουμε το παιχνίδι βάζοντας ακόμα ένα δεύτερο γκολ. Και μου αφήνει την πίκρα πραγματικά ότι αυτή η μεγάλη προσπάθεια που έκανε οι ποδοσφαιριστές μου δεν κατάφεραν να πάρουν τους βαθμούς. Δεν μπορώ να έχω παράπονα από την εικόνα του δεύτερου ημιχρόνου. Στο πρώτο ημίχρονο έχω την αίσθηση ότι δεν έπαιζε η ομάδα μου, παίζαν τα νεύρα μας. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο είδα αυτό που ήθελα να βλέπω και αυτό που βλέπω από την ομάδα μέσα στα ζωνιανά. Σημαντικός ο βαθμός απέναντι σε μια ομάδα που είπα και την προηγούμενη εβδομάδα ότι μέχρι στιγμής κάνει σχεδόν όλα πάρα πολύ καλά. Αλλά που ήταν αίτητη και αυτό δείχνει τη δουλειά που έχει γίνει στη συγκεκριμένη ομάδα. Και μπορώ να πω ότι για μας ακολουθεί ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι την Κυριακή μέσα στην Ήπια, που θα καταθέσουμε ψυχή να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, να συνεχίσουμε το αίτητό μας και να κάνουμε καλές γιορτές. Να ευχηθώ στο φίλο μου τον Ηλία και στην ομάδα της Τελειάς ό,τι καλύτερο και μακάρι στο τέλος της χρονιάς να πετύχουν τους στόχους που έχουν βάλει για τη φετινή χρονιά. Ευχαριστώ.